Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια Τρίτη, εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Action TV, στην εκπομπή εδώ Γεράνια, για να συζητήσουμε τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Σήμερα, εκτός του πάντα παρόντα του φίλου του Γιώργου Σήμερα και πολύ κοντά σου. Και πολύ κοντά, πολύ κοντά. Υπάρχει λόγος, όπως θα δείτε, φίλες και φίλοι. Έχουμε την τιμή και χαρά να φιλοξενούμε μια ωραία παρέα. Μια ωραία παρέα που προέρχεται από όλα τα κομμάτια, τα περιφερειακά κομμάτια, ας πούμε, του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Έχουμε κοντά μας τον φίλο Δημήτρη Βασιλείου, τον γιατρό μας από την Περαχώρα, τον Παναγιώτη τον Βενετσάνο από την Κυραβρίση, από τα Ίσθμια, να πούμε πιο σωστά, τον Αλέξανδρο τον Κινδυλίδη, τον πρόεδρο του Εξοραϊστικού Συλλόγου από το Σκήνο, και τον Παύλο τον Τζιούμι, επίσης από το Σκήνο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Νομίζω ότι έχετε πολλά να μας πείτε, γιατί περνάμε δύσκολες ώρες, οι καιρικές συνθήκες αποκαλύπτουν την ένδυα των υποδομών του Δήμου και βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία πρέπει ομολογουμένως να πληροφορηθεί ο Δημότης. Μια και, ας μην γελιόμαστε, για χρόνια του υπόσχονται πράγματα που ποτέ δεν τήρησαν και βεβαίως ήρθε η στιγμή όπου πλέον αποκαλύπτεται να το πούμε έτσι, αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα. Αυτό έτσι. Που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, έτσι. Ή αυτό που δεν υπάρχει, όπως λέει ο Γιώργος. Να ξεκινήσουμε από τον... Να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα πρώτα. Να πούμε τα ευχάριστα, γιατί... Ναι, να πούμε τα ευχάριστα. Και ευχάριστα. Ναι. Είναι και έτσι. Καλό αυτό. Με το... Μέσα στο κύριο Βασιλείου, έτσι που έχει την παρουσίαση ενός καταπληκτικού βιβλίου. Ναι, έχουμε ο φίλος ο Δημήτρης Βασιλείου, το Σάββατο, 7 η ώρα, έχει μία... Στο συνεδριακό κέντρο έχει μία παρουσίαση ενός εξαιρετικού βιβλίου. Τα λέω σωστά, κύριε Βασιλείου? Θα το κρίνετε, κύριε Παπαγεωργίου. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο επιμεληθήκατε εσείς και μεταφράσατε και νομίζω ότι αναφέρεται στην Περαχώρα. Αναφέρεται. Έχει έναν εξαιρετικά πιασάρικο τίτλο, έτσι εγώ το λέω, γιατί η υπόθεση καρδιάς, όταν αναφέρεται σε, να χρησιμοποιήσω τη φράση, το πόσημα που λέγει ο Δήμαρχος, όπως η Περαχώρα, ομολογουμένως δίνει την αίσθηση, έτσι, είναι θελκτικό και ελκυστικό, έτσι, για τον ακροατή που το ακούει, αλλά και τον αναγνώστη που θα το διαβάσει. Είναι η απόλυτη μετάφραση του αγγλικού τίτλου. Μάλιστα. Η απόλυτη μετάφραση. Ο συγγραφέας είναι η Ντίλις Πάουελ, που ήταν σύζυγος του Χάφρι Πέι, του ανθρώπου που ανέσκαψε το Ηραίο, και έζησε στην Ελλάδα και κυρίως στην Περαχώρα τα έτη των ανασκαφών του, κατά τη διάρκεια των ετών της ανασκαφής του Ηραίου. Δηλαδή, την πρώτη ανασκαφική περίοδο δεν ήταν, αλλά ήταν την δεύτερη, δηλαδή το 1931-32, και έκτοτε, λόγω των στενών δεσμών που ανέπτυξε με τους συγχωριανούς μου, ήταν σχεδόν κάθε χρόνο μαζί μας. Μάλιστα. Εκτός αυτού όμως γύρισε και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που είχε σαν δημοσιογράφος στην Αγγλία, και ακόμη πήγε μέχρι και τη Χίο για να καλύψει μία ανασκαφή, η πρώτη που έγινε στην Ελλάδα υποβρύχια και στην σειρά, και έμεινε εκεί καμιά εβδομάδα δύο. Να ρωτήσω κάτι, τι σας έκανε να μεταφράσετε το βιβλίο? Απλά και μόνο επειδή αναφερόταν στην Περαχώρα, ή ήταν κάτι? Είναι το ενδιαφέρον του βιβλίου. Δεν είναι μόνο το συνέστημα που αναβρίζει από μέσα του. Είναι και γνώσεις τις οποίες οι νέοι άνθρωποι κυρίως θα πρέπει να αποκτήσουν με έναν ευχάριστο τρόπο, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Γνώσεις πολιτικές, γνώσεις κοινωνικές, γνώσεις διάφορες. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο είναι από την αρχή μέχρι το τέλος πάρα πολύ ενδιαφέρον, συγκινητικό και μορφωτικό. Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι εποχές στις οποίες αναφέρεται το βιβλίο, έχουν κάποια συνάφεια με το 2013, ή απλά είναι ένα ιστορικό
ας πούμε έτσι, ένα παλμαρέ, ας πούμε έτσι, ιστορικών γεγονότων δεξιά και αριστερά που αποτυπώνονται στο χαρτί. Συνάφεια απόλυτη δεν μπορώ να πω ότι έχουν, όμως αν κανείς αφήσει λίγο τη φαντασία του να ταξιδέψει ή να δουλέψει, θα βρει εκεί μέσα πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα για όλους. Είναι και η πολιτιστική μας κληρονομιά που αποτυπώνεται σε ένα κείμενο. Κυρίως νομίζω που αυτό είναι και κάτι που τα νέα παιδιά πρέπει να έχουν αναχείρας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό, έτσι. Είναι το α και το ω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από ό,τι γνωρίζω, θα είναι παρούσα και η θα είναι παρόν. Δυστυχώς δεν θα είναι παρόν διότι προχθές έλαβα ένα mail το οποίο έλεγε ότι λόγοι υγείας της συζύγου δεν επιτρέπουν το ταξίδι εδώ. Θα έχουμε όμως κάποια δήλωση. Μιλάμε για τον απόγονο, έτσι. Για τον ανιψιό της ΠΑΟΕΣ, της συγγραφέας. Μάλιστα. Δυστυχώς. Καλά, δεν πειράζει. Ήθελαν πολύ και οι δύο να έρθουν. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι οι φίλοι που ακούν, οι φίλοι της εκπομπής, αλλά και γενικότερα έτσι όσοι μας ακούν, νομίζω ότι θα είναι παρόντες και παρούσες το Σάββατο, δεδομένου ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές τέτοιες δυνατότητες, έτσι, και δεν έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό τον κόπο και σε αυτή την διαδικασία να μεταφράσουν κείμενα και τα λοιπά τα οποία αφορούν την περιοχή μας. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και νομίζω ότι είστε άξιος συγχαρητηρίων γενικότερα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι κάτι που μας λείπει. Ξέρετε, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του χθες και του σήμερα. Και για πολλά παιδιά, για πολλούς νέους ανθρώπους, αλλά και για μας εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες, τέτοιες πράξεις, τέτοια γεγονότα σηματοδοτούν έτσι και δίνουν μια εικόνα, πώς να το πω, έτσι, ιστορικής επάρκειας σε όλους όσους θέλουν να εντρυφήσουν στο παρελθόν, στο παρόν και να καταλάβουν ίσως και το μέλλον. Έχετε, κύριε Παπαγεωργίου, στοχεύσει σωστά, διότι ακόμα και εγώ από το βιβλίο αυτό έμαθα πράγματα, λες και το έχετε διαβάσει. Όταν το διαβάσετε θα κάνουμε και μια άλλη εκπομπή. Ναι, θα χαρώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά βιβλίο που δίνει πολλά πράγματα, δίνει την καρδιά της συγγραφέως και μας λέει πώς την είχε δώσει απλόχερα σε όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα στους παραχωρήτες. Μάλιστα. Μην ξεχάσουμε να δώσουμε και τους πολλούς χαιρετισμούς μας στους Αγίους Θοδόρους. Α, ναι, στους φίλους μας. Στην παρέα εκεί που βρίσκεται, ναι, μας βλέπουν στην τηλεόραση. Στο Delight Cafe στους Αγίους Θοδόρους, που βλέπουν την εκπομπή από το ίντερνετ και βεβαίως έχει σημασία από το www.novel918.gr, που και αυτό δίνει έτσι μια... Κάνουμε μια προσπάθεια εμπλουτισμού των γνώσεων των ανθρώπων της περιοχής των Αγίων Θεοδόνων, που τόσα χρόνια ήσαν και πριν λίγο... πριν φύγω από αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω κάτι. Βεβαίως. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει για τον τόπο μας. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη Κουκουλάς Αντώνης. Βεβαίως. Έχει γράψει αρκετά πράγματα. Βεβαίως. Ίσως αυτό θα ήταν ενδιαφέρον κάποια μέρα να κάναμε μια εκπομπή με τους ανθρώπους του πολιτισμού και τους ανθρώπους, τους συγγραφείς αυτούς της περιοχής μας, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, απλόχερα χαρίζουν στους νέους την δυνατότητα να μάθουν για τα δρόμενα αλλά και για το παρελθόν αυτού του τόπου. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και όσο είναι, να Γιώργο, το αναδείξουμε... όσο είναι, Γιώργο, όμως και το παρόν, έτσι. Βεβαίως, και το παρόν δυστυχώς είναι λίγο αποκορδιωτικό. Ξεκίνησαμε ωραία, ευχάριστα. Κοίτα, αλλά... Γιώργο, να σου πω κάτι. Και βλέπω τον κύριο Τσίμι από εκεί και τα λέμε στην εκπομπή μας. τα λέμε συχνά στην εκπομπή μας. Και πρέπει να πούμε ότι η ζωή έχει τα πάντα. Έχει επιτυχίες, αποτυχίες, έχει καλά γεγονότα και άσχημα γεγονότα. Να υπάρχει ένα το ζήτημα αυτό πάλι είναι ευκταίων, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Σαφώς. Να πούμε κάτι, ότι νομίζω ότι αυτό που θέλει να ακούσει ο φίλος τηλεθεατής και η φίλη τηλεθεάτρια είναι όχι μόνο τα άσχημα, τα οποία ομολογουμένως είναι πολύ περισσότερα, δυστυχώς, αλλά να ακούσει και ότι κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο
πολεμούν να εξουδετερώσουν τη φθορά. Και δεν αναφέρομαι μόνο φυσικά στο Δημήτρη Βασιλείου, υπάρχει και ο Αντώνης Κουκλάς, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν και την ζέση να προχωρήσουν τον τόπο και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τύχουν κάθε δυνατότητας προβολής, γιατί αποτελούν και θα αποτελέσουν, ανεξάρτητα από ό,τι συμβαίνει στο παρελθόν, θα αποτελέσουν και πρέπει να αποτελέσουν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και ας το κλείσουμε εδώ και ας πάμε στα ενδότερα και στα τετριμένα. Στα τετριμένα. Παναγιώτη Βενετσάνε, εσύ προέρχεσαι από την Κυραβρίση. Από την Κυραβρίση. Μάλιστα. Εκεί πώς πάτε? Καταρχάς πώς αντιμετωπίσατε τα θέματα εδώ, τα τρέχοντα? Της κακογερίας εννοώ. Δεν είχαμε προβλήματα. Δεν είχατε πολλά προβλήματα. Όχι, όχι. Βέβαια δεν υπάρχει αποχητευτικό στην Κυραβρίση. Τα νερά φεύγουν και ποτάμι. Αν κάποια μέρα βρέξει υπερβολικά, θα έχουμε και εκεί πρόβλημα. Είναι ένα πάγιο έτοιμά σας, αν δεν κάνω λάθος, τα αποστραγγιστικά έργα που πρέπει να γίνουν εκεί, ναι, στην περιοχή. Ναι, δίκτυο. Φτιάχτηκαν δρόμοι χωρίς να υπάρχει μελέτη. Αυτό τώρα δεν μας κάνει έκπληξη. Νομίζω ότι είναι. Εδώ φτιαχτήκαν κολυμπητήρια, όπως είπαμε στον κύριο Νιόνι, και δεν είχε δρόμο. Κοντζάν δίκτυο ίδρυυσης χωρίς μελέτη. Πάμε να φτιάξουμε τόσα πράγματα χωρίς. Καλά, αυτά είναι κρίμα, γιατί. Μην κάνετε. Χαριτολογία, έτσι. Δεν σα εμπέζει, έτσι καταλαβαίνω. Όχι, εννοείται. Αλλά σε λίγο θα αποτελεί την συνηθισμένη διαδικασία, ναι, αυτό, πάση περιπτώσει. Οπότε κάνουμε το σαύρο μας, να μην βρέξει πολύ. Έτσι. Και να μην κάνει πολύ ζέστη, πολύ κρύο. να είναι ο καιρός σταθερός. γιατί θα θρηνήσουμε θύματα, έτσι. Αν αυτό είναι το τραγικό τώρα. Και μετά θα αρχίσουμε ο ένας να ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Είναι και αυτό μια διαδικασία. Οι εξαιμονίμων σας, ναι, παραλίγο να το βιώσουν. Ναι. Φίλος ο Αλέξανδρος ο Κιντιλίδης από το Σκήνο μπορεί να σου πει πάρα πολλά γι' αυτό το συγκεκριμένο. Πάρα πολλά. Πες μας κάτι άλλο πριν περάσουμε στον Αλέξανδρο τον Κιντιλίδη. Γενικά, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, έτσι, με 3-5 κουβέντες. Εγκληματικότητα. Τεράστιο πρόβλημα. Αυτό τεράστιο είναι και κοινό. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έχουν κλοπές σε μαγαζιά, κλοπές σε σπίτια, κλοπές σε αυτοκίνητα. Κύριε Βεντζάνο, να σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα σε όλο το Δήμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιοχή, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλείου? Όλες οι περιοχές αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και νομίζω πάνω κάτω όλα τα δημοτικά διαμερίσματα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και δεν έχω ακούσει κάποια επιστολή από το Δήμο στην αστυνομία ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ο Δήμος είναι αρμόδιος. Να προωθήσει τα γονείς και τα άγχη του κατοίκους. Έγινε μια προσπάθεια και γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια στο Λουτράκι. Με πολλούς φίλους για την παραμονή του αστυνομικού τμήματος και την επάνδρωση, τη στελέχωση μάλλον, επάνδρωση δεν είναι, τη στελέχωση του αστυνομικού τμήματος με ικανό αριθμό αστυνομικών, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την τροθήσα εμπιστοσύνη που έχει ο πολίτης, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα τεράστιο. Δεν είναι σίγουρο θα το καταφέρουμε, αλλά πάντως γίνεται μια προσπάθεια και πρέπει να σας το πω αυτό. Είναι μια κίνηση. Εμείς είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα φύγουν τα αστυνομικά τμήματα, δεν θα μειωθούν. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει το αυτονόητο. Ναι, ναι, δυστυχώς. Αυτό είναι κρίμα. Βεβαίως είναι κρίμα. Και κάτι παραπάνω από κρίμα. Και κάτι άλλο. Είναι κατάντια, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Και κάτι άλλο, ότι εάν είναι θέμα χρημάτων, και μόνο, ή δεν υπάρχουν άλλου είδους σκοπιμότητες. Τι άλλο είδους? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να το πει κάποιος άλλος. Προκειμένου να έχουμε ενός είδους ασφάλεια, δηλαδή κάποια αστυνόμευση, όχι μόνο στο δικό μας, στο δικό μου δημοτικό διαμέρισμα, αλλά και στο Λουτράκι που απειλείται να φύγει το τμήμα, ας πούμε, το αστυνομικό. Και τον Αγίο Θεοδόρο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, ίσως πρέπει να βάλουμε χέρι στην τσέπη όλοι, ξέρω.
Εμείς, εφόσον δεν βάζουμε αυτοί που πρέπει να πολύ το πιο μεγάλο πρόβλημα. Έχετε κάνει και πράγματα όμως έτσι. Έχετε κάνει πράγματα, δηλαδή έχετε ενεργοποιήσει, έχετε φωνάξει. Έχουμε φωνάξει, έχουμε ενεργοποιήσει μερικά πράγματα. Ναι, ναι. Αλλά έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί είμαστε πολύ πιο μακριά από ό,τι είναι η Κυραβρύση. Μία πρωτοποριακή κίνηση είχαν κάνει οι πολίτες, οι δημότες της Βουλιαγμένης, της Λήμνης Βουλιαγμένης. Ναι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να εισάγουμε κάποια συμπεράσματα. Στα χαρτιά έμεινε, κύριε Γρηγοράκο. Από ό,τι ξέρω, όχι. Με κάποια ιδιωτική. Λειτουργήσε. Η αστυνόμευση. Μπορούμε να το εξετάσουμε, να το συζητήσουμε. Όχι ότι είναι πρότυπο. Μπορούμε να το εξετάσουμε όμως. Δοκιμάστηκε ένα πράγμα, να δούμε. Λειτουργήσε, κόστησε, δεν κόστησε, πόσο κόστησε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε. Ως ιδέα. Υπάρχει ομολογουμένως, αγγίζει ο κύριος Τζούμης. Αγγίζει ομολογουμένως ένα το γνωστό πρόβλημα, έτσι, γνωστό τεράστιο πρόβλημα. Έχετε δίκιο, κύριε Βασιλείου. Έχετε υπόψη σας όμως ότι πλέον στην εποχή που ζούμε θα δίνουμε μάχη για τα αυτονόητα. Αυτά τα κεκτημένα που στο παρελθόν θεωρούνται αυτονόητα, στην εποχή μας θα πρέπει όχι να τα διεκδικήσουμε, γιατί ίσως να τα έχουμε, αλλά να τα διασφαλίσουμε. Και νομίζω ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι στην κατεύθυνση ακριβώς αυτή, της διασφάλισης των. Των αυτονόητων, καλά το λες. Διότι κάποια στιγμή θα πάψουν να είναι αυτονόητα και θα εξελιχθούν τελείως. Εγώ θα καταλαβαίνω το εξής. Πώς υπεραχώρα στις εποχές των Ισχνών Αγελάδων είχε ένα τμήμα χωροφυλακής, είχε ένα σταθμό χωροφυλακής με το μίνιμουμ 5 άντρες σύν τον επικεφαλής για πολλά χρόνια. Μάλιστα. Και πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται. Επαναπροσδιορισμός. Εμείς στο Σχήνο, στα γραφεία του συλλόγου μας, φιλοξενούσαμε αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε σε μια εποχή που τα δεδομένα έχουν γίνει ζητούμενα. Έτσι. Βεβαίως, αυτό είναι. Κύριε Κινδυλίδη, ακούστε. Αγγίζουμε το θέμα της εγκληματικότητας και νομίζω ότι κάνουμε πολύ σωστά. Να ξέρετε πάντως ότι δεν έχουμε ενωθεί όλος ο Δήμος, όλες οι δυνάμεις, όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Και ίσως αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Να ενωθούμε όλοι. Γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια αποσπασματικά από το Λουτράκι. Ξέρω εγώ, ξέρω ότι ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο Καραπατάς, κάνει μια προσπάθεια. Ξέρω και άλλοι φίλοι προσπαθούν, αλλά είναι μια αποσπασματική προσπάθεια. Εγώ θα επιθυμούσα ειλικρινά από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα να γινόταν συλλογικά μια προσπάθεια, έστω συλλογής υπογραφών, δεν ξέρω πώς, διαβημάτων κλπ. Εν πάση περιπτώσει μια συλλογική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι είναι το ζητούμενο, νομίζω ότι ο κόσμος το θέλει και νομίζω ότι ο κόσμος θα μας συμπαρασταθεί. Και πρέπει να το κάνουμε. Είδατε ποτέ σε κανένα δημοτικό συμβούλιο να υπάρχει έτσι κοινή άποψη αντιμετώπιση των προβλημάτων? Όχι, ποτέ. Όχι. Σε κανένα θέμα. Ποτέ δεν άντεξα να δω ένα δημοτικό συμβούλιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Εκνευρίστηκα και το έκλεισα στα μισά. Σκοτώνονται μεταξύ τους, λες και δεν έχουν να αντιμετωπίσουν το κοινό πρόβλημα. Τι θέλει υπομονή. Φανταστείτε, αν η δημοτική ταγή θέλουν υπομονή, εμείς που είμαστε από κάτω και που περιμένουμε από αυτούς να μας δώσουν λύσεις, τι πρέπει να κάνουμε, να βγούμε στους δρόμους, γιατί εκεί δεν φτάσουμε. Να σας διακόψουμε, κύριε Γενικό. Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου, από Αγγίστο εδώ σας παίρνω τηλέφωνο, εδώ σας βλέπουμε στο Delight Cafe, είμαι ο Σταμάτης ο Δημήτρης. Μάλιστα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι τοπικός σύμβουλος Αγίων Θοδώρων και πήρα να σας δώσω συγχαρητήρια και που βγάζετε την περιφέρεια να ακουστεί και να ακουστούν τα προβλήματα για τις δημοτικές ενότητες της παραχώρας και των νησίων, έτσι που δεν ακούγονται και ιδιαίτερα από δημότες που δεν έχει ακουστεί η γνώμη τους και την ευκαιρία να δώσω και τους θερμούς μου χαιρετισμούς το φίλο μου, τον κύριο τον Παύλο τον Τζιούμι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Και εσείς καλό σας απόγευμα, γεια. Γεια σας. Μεγάλος εργάτης του Δήμου. Πάρα πολύ. Με την ευρία έννοια του Δήμου. Και αγαπητός σε όλους. Ναι. Με ανεξάρτητη πολιτική σκέψη. Δεν έχει. Που έχει σημασία αυτό. Να επανέλθουμε στο θέμα της εγκληματικότητας. Νομίζω ομολογουμένως ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και ίσως αυτό να είναι. Είναι ένα πρόβλημα που μας ενώνει, θα πρέπει να μας ενώνει όλους. Δυστυχώς δεν μας ενώνει. Εγώ δεν ακούω. Ξέρετε αυτό που είναι το λυπηρό, αυτό που είπε ο κύριος, που έλεγε ο κύριος Κινδυλίδης. Το λυπηρό είναι ότι δεν υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος μεταξύ μας. Και αυτό το συνδετικό κρίκο, τον ηγετικό συνδετικό κρίκο, θα έπρεπε να τον παίξει η Δημοτική Αρχή, κυρίως ο κύριος Δήμαρχος. Αντί λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος να μας ενώσει, γιατί αυτό είναι μια κοινή προσπάθεια, βλέπετε τα ψηφουλάκια και ο κίνδυνος να χαθεί η υπόθεση, αναγκάζει
τη Δημοτική Αρχή να ακολουθεί τακτικές. Δηλαδή, αντί να μπει μπροστά στο συγκεκριμένο θέμα, να μας καλέσει όλους από όλα τα διαμερίσματα, να συμπαρασταθούμε στο δημοτικό έργο, στην δημοτική αυτή προσπάθεια που, επαναλαμβάνω, ενώνει σε όλες τις περιπτώσεις, ακολουθεί αυτή την τακτική όπου αποσπασματικά αντιμετωπίζει το θέμα και φυσικά πάντα εκ των υστέρων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι, κύριε Βασιλείου. Θα έλεγα όμως ότι αν γίνονταν κάποιες τέτοιες κινήσεις από μέρους της Δημοτικής Αρχής, δεν θα έχανε σε ψήφους, θα κέρδισε. Εννοείται. Απλά αρκεί να το αντιληφθεί. Γιατί δεν το κάνει. Γιατί δεν το έχει αντιληφθεί, μάλλον. Τώρα δεν είναι μόνο η Δημοτική Αρχή. Και είναι κατάσταση. Βεβαίως. Να σε βάλει. Βεβαίως. Γιατί από ό,τι άκουσα προηγουμένως, μέσα στα, από ό,τι είπε ο κύριος Κινδυλίτης, στα Δημοτικά Συμβούλια γίνεται το σώσε. Κάθε παράταση θέλει να πάρει το λόγο για να βρει το δίκιο το οποίο εκείνη πιστεύει. Δεν είναι αυτή η δημοκρατία. Δηλαδή το δίκιο μας δεν είναι αυτό που πιστεύουμε εμείς. Το δίκιο είναι αυτό που θα βγει από τη συζήτηση που θα έχει και ο καθένας με τις απόψεις του να μας πείσει. Κύριε Τζιωμά, εδώ νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι ολοφάνερο, αλλά δεν το βλέπουμε. Στα Δημοτικά Συμβούλια τι κάνουν? Πρώην ημερησία διατάξεως θέματα και τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της ημερησίας διάταξης. Αν παρατηρήσετε Δημοτικό Συμβουλίο, θα δείτε ότι όλη αυτή η απεραντολογία και η προσπάθεια για τη δημιουργία εντυπώσεων γίνεται στο πρώτο μέρος, στη συζήτηση των θεμάτων πρώην ημερησίας διατάξεως. Συγγνώμη, και οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι στη μέση έχουν φύγει. Ακριβώς. Ποιος θα μείνει να ψηφίσει τα θέματα λοιπόν του Συμβουλίου μετά? Διατάφτα μετά δεν υπάρχει. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι καν σεβασμός στη μικρή Βουλή του Λουτρακίου. Δεν είναι σεβασμός στον πολίτη, σε μένα, σε σένα, στον καθένα μας. Ενδιαφέρονται μόνο να δημιουργήσουν τις εντυπώσεις που αυτοί θέλουν. Όχι να λύσουν τα προβλήματα του τόπου ή να ψηφίσουν κάτι. Αγαπητέ μου, έρχονται εκλογές όμως. Και εμείς, επειδή ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα, αυτή τη φορά δεν πρέπει να ξεχάσει. Θα βρουν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να τις παρακάμψουν. Και τις εκλογές και όλα. Από εμάς εξαρτάται να μην τις παρακάμψουν. Εγώ θα τίνω να συμφωνήσω στον κύριο Κινδυλίδη σε αυτό που λέει. Από εμάς εξαρτάται να έχουμε και μνήμη και γνώση. Πάντως ο ποιητής είπε. Πλέον ο λαός έχει και μνήμη και γνώση. Ελπίζω. Θέλω να το ελπίζω. Μπορεί να είναι. Θέλει μου γνώση να σιγά πρώτα. Έχει όμως, κύριε Τζιώμα, και μεγάλη καρδιά. Και συγχωρεί τους πάντες για τα πάντα. Το κακό. Να σου πείσουμε να έχει τα δικά. Το καλό του Έλληνα. Το καλό ή το κακό του Έλληνα. Για να ολοκληρώσουμε τον κύριο Βενετσάνο, τον πρώτο κύκλο έτσι της κουβέντας μας. Υποτίθεται ότι το μουσείο πώς πάει? Γιατί το μουσείο, υπάρχει μια διαφορία στο μουσείο. Έχει γίνει μια ανακοίνηση. Είχαν δώσει 600 χιλιάρικα για να ανακαίνει στο μουσείο. Σεβαστό ποσό. Αλλά δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει διαφήμιση. Παρόλα που υπάρχουν γυαλοπετάσματα μοναδικά στον κόσμο, υπάρχουν ρωμαϊκά λουτρά, υπάρχει ο ναός του Ποσειδώνα, υπάρχει αρχαίο στάδιο, λίγο πιο κάτω, που δεν έχει γίνει ανασκαφή. Με μια ανασκαφή χρειάζεται. Μάλιστα. Και επιφανειακή κιόλας. Επιφανειακή, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ πυρό. Και χάνονται θέσεις εργασίας με αυτό. Χάνονται θέσεις εργασίας. Ξέρετε, αυτό. Έργα μπορεί να ενταχθούν στα ΕΣΠΑ ενδεχομένως. Και έσοδα για τον Δήμο μας, έτσι. Εφόσον πάει πολλοί κόσμος στον Ισθμό της Κόρινθου, που είναι 3 χιλιόμετρα. Κόμβος, έχει φτιαχτεί κόμβος. Που μπορεί το λεωφορείο, γιατί παλιά δεν υπήρχε κόμβος, υπάρχει κόμβος να περάσει το λεωφορείο, γιατί να μην έρθει ο κόσμος να δει και το Μουσείο της Θημίας, που είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και έτσι θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, έτσι. Και γιατί θα χάσουν και τη δουλειά τους. Δουλεύουν 7-10 άτομα στο Μουσείο της Κεραυρίσης. Εάν δεν πάει κόσμος, θα κλείσει το μουσείο. Αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν και τη δουλειά τους. Αλυσίδα είναι το να χάσει. Το μουσείο της Κεραυρίσης είναι σημαντικό μουσείο. Πάρα πολύ σημαντικό μουσείο. Δηλαδή τα Ίστμια με τους αγώνες που είχαν, με τους ναούς που είχαν, με τη Δίωλκο που είχαν. Όλα αυτά και κάνουν ένα πάρα πολύ. Ξέρετε, αυτό που έχουμε πει και πολλές φορές, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βασιλείου.
Αυτό που έχουμε πει από αυτή την εκπομπή πολλές φορές είναι ότι ο Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίου Θεοδόρου παρουσιάζει μία ποικιλομορφία σε δυνατότητες. Και όταν λέμε δυνατότητες, εννοούμε φυσικά την ανάπτυξη. Και όταν εννοούμε την ανάπτυξη, εννοούμε ότι αυτά τα αρχαία, για παράδειγμα, πέρα από την εμφανέστατη συνεισφορά τους στην πολιτιστική μας πυρονομιά, πέρα από την οποιαδήποτε έτσι, αυτονόητη λογική που έχει να κάνει με την ανάδειξη της ιστορίας μας, μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομία του τόπου τα μάλα. Πάρα πολύ. Και μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομία του τόπου, κυρίως γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τόσους πολλούς σταθμούς, δηλαδή σημεία που θα έρθει ο ξένος να τα επισκεφτεί. Δεν τα έχουμε αναδείξει. Τα έχουμε τα σημεία, δεν τα έχουμε αναδείξει όσο πρέπει. Και βεβαίως αυτό σημαίνει απώλεια εσόδων για το Δήμο και απώλειες τεράστιες για την οικονομία του τόπου. Και καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετική πολυτέλεια να έχεις τη δυνατότητα να εισπράξεις χρήματα και να μην το κάνεις. Και να δώσεις και θέσεις εργασίας, έτσι. Και φυσικά θέσεις εργασίας. Και σε νέους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Ναι, αλλά όλος ο κόσμος βλέπουμε ότι σταματάει να δει την διόρυγα της Κορίνθου. Γιατί δεν ξέρει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Και εκτός αυτού είναι το πολύ εύκολο εκεί. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Βλέπεις την διόρυγα, παίρνεις φωτογραφία. Να σας πω κάτι. Τρως το σουβλάκι σου και φεύγεις. Πάει κάποιος ξένος από τη Ρωσία ή από την Αμερική ή από την Ουγγαρία ή οτιδήποτε. Ήταν τυχαίο, ναι. πάει λοιπόν στο Λουτράκι. Κάθεται λοιπόν μια εβδομάδα. Μία μέρα πάει στο Ηραίο. Μία μέρα πάει, ξέρω εγώ, στη Βουλιαγμένη εννοούμε. Μία μέρα πάει και επισκέπτεται το Σχήνο. Δεν πρέπει να πάει στην πλευρά των Αγίων Θεοδόρων να δει τα αρχαία της Κρωμιώνας, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν πρέπει να πάει στα Ίσθμια, δεν πρέπει να πάει να δει το. Να δει αυτό το πακέτο, Γιώργο, το φτιάχνουν τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία. Αυτό το πακέτο για να το φτιάξει τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία θα πρέπει να το αναδείξει μόνο σου. Όταν μόνο σου επιλέγεις να κρύβεις τις δυνατότητες που έχεις. Κύριε Παπαγεωργίου. Είναι απλό. Εμείς στο Σχήνο έχουμε ένα και το μοναδικό πολιτιστικό κέντρο του κ. Δαμιανού. Το μόνο στην Ελλάδα. Έχει όλη την ιστορία της Ελλάδος. Μάλιστα. Από αρκετά τον χρόνο. Μάλιστα. Ποιος το ξέρει. Κανένα. Οι λίγοι που το ξέρουν και δεν μπορούν να έρθουν. Δεν το έχει αναδείξει κανένας. Προσπαθεί ο Δαμιανός μόνος του να κάνει διαφήμιση. Δεν το έχει αναδείξει και δεν έχει ο κόσμος δρόμο να έρθει να πάει να το δει. Να δει την ιστορία μας. Όλη η ιστορία μας. Όλη η ιστορία του ελληνικού έθνους. Και όμως δεν το ξέρει κανένας. Θα εκπλαγείτε αν έρθετε να δείτε αυτό το κόσμημα. Είναι κόσμημα και θα δεν να φροντίσετε να έρθετε. Ναι, αρκεί να μην βρέχει μόνο διότι. Να κάνετε. Ναι, έχει. Κλείνουν οι δρόμοι. Έχει. Χάμπραγο. Καλά, οι δρόμοι είναι το επόμενο θέμα. Και πώς θα έρθετε. Θα στείλουμε ελικόπτερο. Μόνο από την πλευρά του Αλεποχωρίου. Από εκεί, άμα έρθετε, από την πλευρά του. Μήπως δεν φτάσετε, γιατί τώρα τελευταία ο δρόμος εκεί πέρα είναι έτοιμος να. Εκεί έχει κλείσει ο δρόμος. Τον ανοίξανε, αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Τον ανοίξανε τον δρόμο. Να πούμε, κύριε Τζούμη, να πούμε το εξής. Με τον κύριο Κινδυλίδη στην περασμένη εκπομπή, φίλες και φίλοι. Είχε κάνει μια τηλεφωνική παρέμβαση, κύριε Κεντιλίδη, και είχαμε πει τον κίνδυνο που ελοχεύει στην περιοχή με τις κατολιστήσεις και το δρόμο κλπ. Νομίζω προφητική η παρέμβαση, διότι λίγες μέρες αργότερα συνέβησαν απίστευτα πράγματα. Μόλις έκλεισε ο κύριος Κεντιλίδης, σας πήρα εγώ, αλλά έχει κλείσει εκπομπή. Για τον ίδιο λόγο. Δεν ήταν θέμα δηλαδή, να σε προφήτης δηλαδή, και να βλέπεις μακριά. Το έβλεπαν οι άνθρωποι, ας πούμε, ότι ερχόταν. Να ελπίσουν να μην πήρε ο προφήτης τζάμπα μάγκες, γιατί ήταν αυτονόητο ότι θα ήταν. Ήταν αυτονόητο. Θα παρακαλούσαμε λιγάκι να δείξουμε τις φωτογραφίες, το τι ακριβώς συνέβη. Γιώργο, είναι απίστευτο. Απίστευτο, ναι, απίστευτο. Η περιοχή θυμίζει, δεν ξέρω, αυτά τι είναι θα μας πείτε, κύριε Κεντιλίδη. Εδώ είναι ο δρόμος που πηγαίνει από το Σχήνο προς τις Μαμβακές και κατ' επέκταση προς την Αθήνα, όπου έχει κλείσει ο δρόμος και αν θα δείτε, αυτό που φαίνεται στο βάθος είναι ο τρούλος της εκκλησίας. Θα το δούμε πάνω στις επόμενες. Μέρος της εκκλησίας. Είναι απίστευτο δηλαδή για αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η εκκλησία τώρα είναι βυθισμένη, είναι μέσα, βυθισμένη στη μέσα στη λάσπη. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή στην κυριολεξία αυτό το πράγμα. Ενέτη 2013, ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Και αυτά τα πράγματα ξέρετε γιατί. Κοιτάξτε, κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα το δρόμο που είναι. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί, δεν γίνονται αυτά, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Εδώ πέρα, η κοιτάξτε εκκλησία. Να δείτε εδώ πέρα η εκκλησία από την πίσω τη πλευρά. Έχουν ονόματα αυτοί κάποιοι, κύριε Κεντηλίδη. Σαφώς και έχουν ονόματα. Για πέστε τα. Δεν του ξέρω. Δεν γνωρίζω. Πότε χτίστηκε η εκκλησία, κύριε Κεντηλίδη. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Πολλά χρόνια πριν πάντως. Πολλά χρόνια πριν. Λάθος η επιλογή του. Είναι λάθος η επιλογή του σημείου. Ναι. Σαφώς. Δεν το συζητούμε αυτό. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο η εκκλησία. Το θέμα είναι ότι έκλεισε ο δρόμος. Να σας πω κάτι. Αν τώρα που έκλεισε ο δρόμος, έτσι, πάρει μια φωτιά στην αντίθετη πλευρά, από πού θα φύγουν κάτι από το σχήμα. Μπορεί να μας πει κάποιος. Αν γίνει ένα σεισμός και δεν μπορεί να φύγουν κάτι. Αν θέλει να περάσει το ΕΚΑΒ, αφήστε. Αν θέλει να δρόμο τώρα που είναι κλειστός, έτσι. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Τι θα γίνει. Μόνο κάτι γυριστή, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο. Στραβά. Είναι αδύνατο. Έτσι. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από μπαζώματα χυμάρων. Ενδεχομένως αυτά είναι και αυτά. Έχουν μπαζωθεί χυμάρια. Υπάρχει περίπτωση να γίνεται αυτά και αυτό. Εκεί που είναι η εκκλησία, ναι. Παρακάτω ο δρόμος όμως ο οποίος έκλεισε, δεν φταίνε. Εκεί που είναι η εκκλησία υπήρχε ρέμα. Υπήρχε ρέμα. Ήταν δεδομένο αυτό. Πάνω στο ρέμα πήγανε καλά. Στο ρέμα πήγανε καλά. Ναι, ναι, ναι. Σε τρία σημεία έκλεισε. Έκλεισε τρία σημεία. Αυτό είναι ο ένας. Το ένα μέρος. Είναι σε τρία σημεία. Έτσι, έτσι. Ξέρετε κάτι. Σε τρία σημεία, τρεις σχήμα διαφορετικοί μπαζωμένοι. Όχι, αλλού δεν είναι μπαζωμένοι, αλλά υπάρχει το βουνό που κατεβάζει το νερό. Το οποίο δεν έχει γίνει πρόβλεψη να περάσει το νερό από κάτω. Να σας δείξω κάτι για να δείτε πόσο λάθος είναι αυτά που γίνονται. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Τα Νέα του Σχήνου. Μάλιστα. Βγήκε Φεβρουάριος του 1993 και λέει, μιλάει μέσα, βρέθηκε νερό για όλους και από μέσα μιλάει για το δρόμο. 20 χρόνια μετά μας απασχολούν τα ίδια θέματα. Ντροπή. Υπάρχει μελέτη. Δεν φταίει. Δηλαδή, ποιος φταίει, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί να φταίει ο νυν δήμαρχος. Φταίνει όλοι οι πέρασαν. Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν αυτά που δεν έγιναν σε 20 χρόνια να φταίει κάποιος συγκεκριμένος. Φταίνει όλοι. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν τους είδα μία φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι μαζί, να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Να πούνε, ξέρεις κάτι, έχουμε μία κοινή γραμμή. Είναι απίστευτο. Να ρωτήσω κάτι. Να πούμε βέβαια ότι ο δρόμος έχει ανοίξει το σχήνο, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι να μας πει λιγάκι ο Δήμος συνέδραμε σε αυτή την προσπάθεια. Σαφώς. Σαφώς. Εγκαιρή δηλαδή ήταν υπέμβαση και τα λοιπά. Ναι, όσο μπορούσε. Όσο μπορούσε. Ναι, ο δρόμος έκλεισε τώρα. Το άλλο ξημέρωμα, έτσι. Κινητοποιήθηκαν και οι επαγγελματίες του σχήνου και είναι προς τιμήν τους. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι επαγγελματίες του σχήνου είναι πάντα εκεί. Και όχι βοηθούν στα πάντα. Και για το Δήμο να πούμε. Όμως βεβαίως και ο Δήμος και ο Πρόεδρος της κοινότητας. Ήταν εκεί. Δεν το σύντομα, κινητοποιήθηκαν οι πάντες. Στο σχήνο υπάρχει. Είμαστε όλοι μια γροθιά. Θέλω να τονίσουμε. Και μόνο έτσι μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα. Δεν το συζητούμε. Αλίμον. Γίνατε τώρα μια γροθιά, κύριε Κινδυλίδη, ή ήσασταν πάντα. Το θέμα είναι η γροθιά ποιον χτυπάει. Α, έτσι. Επειδή κάποια δάχτυλα εξήχαν από τη... Πάντα. Στο πρόσφατο παρελθόν. Πάντα, κύριε Παπαγεωργίου, όμως αυτή τη στιγμή ο σχήνος είναι μια γροθιά. Εδώ θέλω να αντιμετωπίζουμε. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Συγγνώμη, κύριε Τζιούμπι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, ο Μενέλαος του Παπαδημητράτος είμαι από το σχήνο. Α, γεια σας κύριε Παπαδημητράτε. Καλά είστε. Εκεί έχετε πιάσει τα ζητήματα της βόρειας περιοχής του νομού και της περιφέρειας. Τι να κάνουμε. Ναι, αν υπάρχει χρόνος, δώστε μου... Βεβαίως. Έχουμε 2 λεπτά μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Ναι, ωραία. Εγώ μένω ανοιχτός. Πέστε μας. Ναι, πέστε μας. Θέλω να σας πω ότι καλά τα λέει και ο κύριος Τζούμπης και ο κύριος Κινδυλίδης τα προβλήματα. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι της ξεχασμένης περιφέρειας της περιοχής μας. Το μόνο επιπλέον να προσθέσω κοντά σε όλα αυτά τα πρωτοφανή είναι ότι ο Δήμος αυτή την περίοδο εν ώψη των εορτών ενώ έχει στολίσει με εορταστικά φώτα όλο το Δήμο από τα Μπίσια και κάτω το σχήνο τον λησμόνησαν. Και δεν είναι η φετινή χρονιά, το έχουν ξανακάνει δυστυχώς.
Υπάρχει πρόβλημα με τις λάμπες μάλλον. Όχι, απλώς δεν με ρυμνήσανε. Τι να σας πω κύριε Παπαδημητράτη, τι να πω. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν ένα από τα θέματα που ήθελα να θίξω, αλλά εντάξει, το έχεις. Δεν έχει σημασία. Έχετε δίκιο. Άλλο θέμα. Ναι. Το άλλο θέμα είναι γενικά ότι εκτός ότι μας έχουν γραμμένους τα αζήτητα, μας κοροϊδεύουν συνέχεια όλοι οι δημοτικοί άρχοντες, είτε για το νερό, είτε για την παραλία, είτε για τα σκουπίδια, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είτε για τη συγκοινωνία. Πάτε σε προτεραιότητα και περιμένουμε το κανάλι σας να έρθει κάτω, όπως μας είχατε υποσχεθεί στις αρχές του Απριλίου, και με την ευκαιρία το που ανάφερε ο κύριος Τσούμης στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Δαμιανού, προσθέτω εγώ κοντά στα άλλα ότι εδώ στο Σχήνο έχουμε και το μεγαλύτερο οργανωμένο τριανταφυλλόκηπο της Ελλάδας και των Βαλκανίων, εδώ στο Σχήνο. Ελάτε να κάνουμε επιστόπου μια εκπομπή, να τα πληροφορηθεί όλος ο λαός. Θα έρθουμε. Το Γρηγοράκος φοβάται τις στροφές. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλό σας βράδυ. Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Να κάνουμε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να τα πούμε σε ελάχιστο χρόνο. Καλύρι. Θωρακισμένες εσωτερικές πόρτες. Κουζίνες, ντουλάπες, πάτωμα. Στις εκθέσεις μας θα βρείτε απεριόριστο αριθμό σχεδίων και χρωμάτων. Για την θωράκιση και ανάδειξη του εσωτερικού χώρου της κατοικίας σας, σε γραμμές που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις. Πολυετής εμπειρία στο χώρο. Με 14 περιμετρικά κλειδώματα. Ασφάλεια. Εγγύηση γραπτή για 2 χρόνια. Σιγουριά. Ποιότητα. Προσφορά. Για λίγες μόνο μέρες. Θωρακισμένη πόρτα Ντορκάλ νούμερο 1. Σε 5 χρώματα. 650 ευρώ μόνο. Ντορκάλ. Αφή Καλύρι. Πρώτο κατάστημα, Θηβών 420 Ήλιον. Δεύτερο κατάστημα, Εθνάρχου Μακαρίου 62 Περιστέρι. Τρίτο κατάστημα, Πατρών 100 Κόρυμπος.
Το Number One είναι το όνομα που έκανε το γύρο μόδα στην Κόρινθο. Συνεχίζει την παράδοση, ακολουθώντας τους ρυθμούς της εποχής, συνδυάζοντας την ποιότητα με την καθαριότητα και τη σωστή εξυπηρέτηση. Γύρος, σουβλάκι, κοτόπουλο. Αν σας αρέσουν πολύ οι ξεχωριστές γεύσεις, φτιάξτε μόνοι σας το σάντουιτς που θέλετε. Ζητήστε την πίτα σας λαδωμένη ή αλάδωτη. Φαγητά της ώρας. Σαλάτες, ορεκτικά, γλυκά. Number One. Δωρεάν διανομή από 9.30 το πρωί έως 2 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-085-335. Εθνικής Αντίστασης 1 Κόρινθος. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Εποφεληθείτε από τις αγορές σας με την κάρτα Club Κρητικός. Εξαργυρώστε πόντους και κερδίστε δωρεάν τρόφιμα, απορριπαντικά, καθαριστικά και το μεγάλο δώρο. Μια κάρτα παροχής υγείας Med for You. Για περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματά μας. Κρητικός, γιατί ο κύριος ψαγμένος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Ποιότητα μοναδική. Αυθεντική συνταγή, χειροποίητα, εξαιρετικές πρώτες ύλες, χωρίς συντηρητικά, διατηρούνται φρέσκα ως το τελευταίο. Παρασκευάζονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα από το 1979. Nanou Donuts House. Ποικιλία γεύσεων, γλυκό, αλμυρό, κρέμα βανίλια, σοκολάτα μέσα έξω, με μπισκότο, με κανέλα, πυροσκή. Αφράτα και γευστικά. Εξασφάλιση ασφάλειας και υγιεινής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος. Γιατί έτσι απλά, τα Nanou Donuts είναι τα καλύτερα. Δοκιμάστε τα. Θα μας βρείτε Εθνικής Ανεξαρτησίας 40 στην Κόρινθο. Λειτουργούμε καθημερινά εκτός Σαββάτου. Βραδινές ώρες, 7 με 9.30. Κυριακή ανοιχτά. Είστε παραγωγός τοπικών αγροτικών προϊόντων, κατασκευαστής, έμπορος γλυκισμάτων, ροφημάτων, παιχνιδιών ή διακοσμητικών. Φέτος ο Άι Βασίλης σας φέρνει μεγάλη πελατεία και αυξημένες πωλήσεις. Αρκεί να γιορτάσετε μαζί του στο Ranch. Η Δέλτα Ζήτα Οργανωτική, εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων με 35 ετή εμπειρία στο χώρο, έχοντας σαν μοναδικό στόχο την πρωτοπορία και την επιτυχία, σας προσκαλεί να εκθέσετε τα προϊόντα σας σε μια μεγάλη γιορτή όπου θα συγκεντρωθούν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Στη μαγευτική κοιλάδα του Σοφικού Κορινθίας, από 14 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, ένας θρύλος ζωντανεύει. Ο Άι Βασίλης θα υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους στο χωριό του, θα τους ξεναγήσει, θα φωτογραφηθεί μαζί τους και θα χαρίσει έντονες στιγμές δράσης και ψυχαγωγίας, πολύ παιχνίδι και γέλιο. Με ελεύθερη είσοδο για τα μικρά παιδιά και δωρεάν πάρκινγκ. Γίνετε και εσείς μέλος της μεγάλης γιορτής και της χαρούμενης αγοράς που θα λάβει χώρα. Προβάλλετε τα προϊόντα σας και τις 25 ημέρες ή σε επιμέρους περιόδους. Περισσότερες πληροφορίες στο www.pamazet.gr ή στο 210-324-8796. Μεγάλη χορηγή, The Ranch και Le Panto RTV. Γιατί φέτος ο Άι Βασίλης δουλεύει για σας. Βιβλιαγορά. Δημιουργήστε την εορταστική διακόσμηση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου μέσα από τις αγορές σας στη Βιβλιαγορά Κορίνθου. Επιλέξτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίστε το με χριστουγεννιάτικες μπάλες, στολίδια και φωτάκια. Ένας όροφος γεμάτος με λογοτεχνικά, παιδικά βιβλία και χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του βιβλίου μπορούν να διαλέξουν από μια ευρύτατη ποικιλία εκδόσεων σε τιμές μπαζάρ από 3 ευρώ. Σε τιμές χαμηλότερες από κάθε άλλη χρονιά. Παιχνίδια σε μεγάλη ποικιλία. Ένα δωράκι και πολλές ευχές για ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Βιβλιαγορά. Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 60 στην Κόρινθο. Μαζί δημιουργούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων. Γιατί στην Κόρινθο Χριστούγεννα σημαίνει βιβλιαγορά.
φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί στο Εδώ Γεράνια, με τους εκλεκτούς καλεσμένους να συζητάμε τα προβλήματα του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίου Θεοδόρου. Συζητάγαμε, κύριε Κενδυλίδη, για το θέμα του Σκήνου. Να πέστε μας κάτι, διαβάζουμε τελευταία για το νερό. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα? Τι έγιναν οι περσινές υποσχέσεις του Δημάρχου, γιατί ήμασταν εκεί πέρσι, εκεί που υποσχολούμαστε. Ήταν η κάμερα του Εδώ Γεράνια και για πέστε μας τι σημαίνει. Διαφέρω τον Δήμαρχο που έλεγε ότι θα έχετε νερό φέτος. Θα σας πω. Τα είχατε. Ναι, μέχρι και τον τέλος Ιουλίου το νερό ήταν πόσιμο στο Σκήνο. Έκτοτε έχουν γίνει κάποια πολύ σημαντικά βήματα, δηλαδή έχει γίνει μια δοκιμαστική, έχουν γίνει κάποιες γεωτρήσεις στα Πίσια, έχει γίνει ήδη μια δοκιμαστική άντληση νερού. Από όσο ξέρω, η ΔΕΙΑ έχει ήδη προχωρήσει στη μελέτη και στην εφαρμογή μιας αφαλάτωσης σε μια γεώτρηση στο Σχήνο, που προσδοκά η ΔΕΙΑ να μπει νερό στο Σχήνο. Ο κύριος Βαρελάς ήταν την Κυριακή στο Σχήνο και μας είπε, και εκείνος μας υποσχέθηκε, ότι θα κάνει ό,τι μπορεί να έρθει το νερό στο Σχήνο. Από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δεν ήταν πόσιμο το νερό. Εμείς σαν σύλλογος δώσαμε στην ΔΕΙΑ δύο ΕΣΠΑ, τα οποία μπορεί να αντλήσει... Δύο προγράμματα ΕΣΠΑ, ναι. Ακριβώς. Είναι το ένα 50 εκατομμύρια ευρώ για διαχείριση και διανομή νερού και το άλλο είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορεί και πρέπει η ΔΕΙΑ και ο Δήμος να αντλήσει χρήματα μέσα από αυτά τα δύο ΕΣΠΑ και να προχωρήσει σε αυτά τα έργα. Ένα αφορά τις, αν δεν κάνω λάθος, επειδή και εγώ είχα πληροφόρηση γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος, το ένα αφορά τις, το δίκτυο. Το δίκτυο ακριβώς, μπορεί να γίνει και αποχαιρετικό σύστημα στο Σχήνο με αυτά τα χρήματα, τα πάντα, αρκεί να υπάρχει η βούληση και να υπάρχουν και ανάλογες μελέτες. Πρέπει να υπάρχουν. Όριμες μελέτες. Έχετε ακριβώς όριμη μελέτη. Εμείς έχουμε δώσει μία μελέτη, συνεργαστήκαμε με κάποιον επιστήμονα, ο οποίος μας... Να εξηγήσουμε στους φίλους ότι για να μπει ένα έργο στο ΕΣΠΑ, προϋποθέτει ότι υπάρχει όριμη μελέτη και φυσικά η πολιτική βούληση να ενταχθεί. Έτσι. Όριμη μελέτη σημαίνει ολοκληρωμένη μελέτη. Σημαίνει μελέτη από το α μέχρι σχεδόν το ω, κόστος κλπ. Και βεβαίως αυτό προϋποθέτει ότι έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση προηγουμένως να προχωρήσει το σχέδιο αυτό. Έτσι. Ναι, αυτό είναι το σωστό που λες, γιατί σε μια άλλη περιοχή του Δήμου πρώτα γίνεται το έργο και μετά λέει θα γίνει η μελέτη. Ποια περιοχή θες? Δεν ξέρω τώρα, είναι στο άλλο άκρο του Σκήνου. Είναι 50 χιλιόμετρα περίπου από το Σκήνο. Στέγει το όλο. Έχει σχέση με την Κρωμιώνα, έχει. Ναι, κάπου εκεί. Κατάλαβα. Εμείς λοιπόν, εκτός από όλα τα άλλα, εμείς δώσαμε και μία μελέτη από έναν πολύ σημαντικό επιστήμονα, την προτείναμε και στο Δήμο και στη ΔΕΙΑ. Ο άνθρωπος ζητάει κάποια χρήματα, είναι αξιοπρεπής, έχει δουλέψει στο Δήμο, έχει φέρει νερό σε άλλες περιοχές. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα ο Δήμος ή η ΔΕΙΑ ή και οι δύο μαζί, όπως εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και οι δύο μαζί, πρέπει να φέρουν το νερό στο σχέδιο. Το ΙΓΜΕ τι είπε? Κοιτάξτε να δείτε, το ΙΓΜΕ αναγνώρισε καταρχάς ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό του Σκήνου. Υπήρχε μάλλον πρόβλημα με το νερό του Σκήνου. Έχω μαζί μου μια δήλωση του κυρίου Παπαδόπουλου, η οποία λέει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι οι κάτοικοι έχουν κάθε λόγο να είναι θορυβημένοι και πως δεν πρέπει να πίνουν από το νερό του υδροφορέα. Τα θέματα αυτά είναι πολύ λεπτά. Θα πρέπει να δείχνει κανείς μια ευαισθησία τόσο ως προς τον πληθυσμό ο οποίος ζει στην περιοχή, όσο και ως προς τις υπερβολές οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν. Δεν πρέπει κανείς να δημιουργεί ψυχώσεις και φοβίες στον κόσμο που ζει εκεί πέρα. Πρέπει πραγματικά να δει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση και να προσπαθήσει να του δώσει λύσεις η συγκροτημένη πολιτεία, εάν υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτεία εκεί. Εμείς λοιπόν περιμένουμε. Δεν είναι δυνατόν βέβαια να περιμένουμε να φτάσουμε στο καλοκαίρι για να ξεκινήσουμε πάλι έργα. Θα πρέπει έχουν να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, σας είπα, έχει γίνει μια δοκιμαστική άντληση νερού από γεωτρήσεις που έγινε στα Πίσια. Έχουν γίνει γεωτρήσεις. Περιμένουμε την αφαλάτωση σε μια άλλη γεωτρήση. Αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ. Νομίζω πως όχι, αλλά πρέπει να έχει ξεκινήσει. Θα πρέπει να ξεκινήσει, έτσι. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Θα πρέπει λοιπόν. Όλα γίνονται στο Δήμο που ζούμε. Όλα γίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Ρωτάω αν έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη πριν μπει η αφαλάτωση. Θα πρέπει να, λοιπόν, νομίζω πως έχει ξεκινήσει. Σε μία ερώτηση. Θα μπει η αφαλάτωση στο Σκήνο. Ναι, σε ναι. Μία ερώτηση που κάναμε την Κυριακή στον κύριο Βαρελά, μας απάντησε ήξαφιξ.
Ναι, γιατί επειδή ξέρουμε τι εστί περιβαλλοντική μελέτη. Όταν το ρώτησα και του είπα, εάν τα έγγραφα που χρειάζονται, γιατί χρειάζονται αρκετά πράγματα, εγώ έχω κάνει περιβαλλοντική μελέτη για το κάμπινγκ και ξέρω τι χρειάζονται, μου απαντήσανε ή ξαφίξε ότι ναι, είναι έτοιμα κτλ. Κτλ. Αυτή ήταν η απάντηση. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Τζούμι. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα. Τον Μάρτιο, από τον Μάρτιο και μετά, ο Δήμος θα είναι σε απραξία. Και αυτό. Λόγω εκλογών. Και το λέω αυτό γιατί ή το κάνουμε ή ξεκινάνε αυτά και αρχίζουν να λειτουργούν Φεβρουάριο, αρχάς Απριλίου ή πάμε για τον Σεπτέμβριο. Ο κ. Βασλάς μας είπε πάντως ότι η μελέτη θα παραδοθεί αρχές Φεβρουαρίου για το θέμα της αφαλάτωσης. Μα και πότε θα γίνει η κατάσταση. Αυτά εμείς είμαστε εξωτερικό σύλλογο. Αυτά είναι θέματα της ΔΕΗ. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Εντάξτε, να σας πω κάτι. Εδώ θα πρέπει να πιέσουμε πάρα πολύ να ληφθούν τα μέτρα όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ακούστε, δεν επιτρέπεται μια δημοτική αρχή τριών ετών να ενεργεί τρεις και τέσσερις και πέντε μήνες πριν από τις εκλογές. Αυτό είναι επιμικώς απαράδεκτο. Ξέρετε, θα πούμε ότι το κάνει για τον ψήφο. Γιατί το κάνει. Κύριε Παπα, να κάνω μια παρέμβαση. Συγγνώμη, Παύλο μου. Θα σας διορθώσω, κύριε Παπαγεωργίου. Δεν περιμένουμε μόνο από την νυν τωρινή δημοτική αρχή. Καμία δημοτική αρχή δεν έβαλε νερό. Βεβαίως, να τα πείτε αυτά. Έτσι, καμία δημοτική αρχή. Θεωρούν το Σχοινό ως, και τους Σχοινιώτες ως πολίτες β' κατηγορίας. Και να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο το νερό, αγαπητέ μου. Το ξέρετε ότι τον Ιούνιο, μόλις σταματήσουν τα παιδάκια να πηγαίνουν σχολείο, ο Σχοινός δεν έχει συγκοινωνία. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που κατατάσσει τους πολίτες και τους λέει εσείς είσαστε Α κατηγορία, εσείς Β. Γιατί. Και να σας πω κάτι άλλο. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Στο Σχοινό δεν υπάρχει μία παιδική χαρά. Μία παιδική χαρά δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Καλύτερα να μην υπάρχει παιδική χαρά παρά να υπάρχει αυτή η παιδική χαρά που βλέπω εγώ κάθε μέρα στους Αγίους Θεοδόρους. Που κινδυνεύουν να σκοτωθούν παιδιά. Που είναι εκεί έχουμε καταντήσει έτσι. Σχημαλόγου καλύτερα. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Να γίνουμε ρεαλιστές. Δεν υπάρχουν χρήματα. Πολλά χρήματα δεν υπάρχουν. Είχαμε ένα πρόβλημα επί δύο χρόνια τώρα, τα προηγούμενα δύο χρόνια με τα χρήματα τα δώσαμε. Ναι, αυτά όμως να τα πάρουν δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Εμείς τα δώσαμε και πολύ καλά κάναμε και τα δώσαμε. Τα προγράμματα δεν γίνονται τώρα, κύριε Τζιούμι. Η ελληνική δημοκρατία διχρονικού περιβάλλοντος το έβγαλε τον Νοέμβριο αυτό. 18-11. Άρα κάτι ξέρει για να λέει έτσι. Άλλωστε, ΕΣΠΑ μπορούν να αναλάβουν κάποια γραφεία και να τα βγάλουν μέσα σε μια μέρα κιόλας. Το θέμα είναι να υπάρχει βούληση. Εγώ σε επαφές που είχα και με τον Δήμαρχο πάντως και με τον κύριο Βαρελά. Είδα ότι υπάρχει βούληση να βάλουν το νερό. Το οποίο θα το βάλει, εμένα προσωπικά δεν ενδιαφέρει, να το βάλουμε ενδιαφέρει. Αλλά οσμίστηκα ότι υπάρχει μεταξύ ΔΕΙΑΛ και Δήμου υπάρχει αντιπαράθεση. Οσμίστηκα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι μυρωδιά. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό οσμίστηκα. Εκείνο που για μένα έχει αξία είναι ότι το 80%. Το 80% του νερού. Υπάρχει πρόστιμο που έχει βάλει η ΔΕΙΑ στον αυτό είναι 27.000 ευρώ και τα λοιπά για παράνομη σύνδεση και τα λοιπά. Τα μαθαίνουμε όλα. Είναι λοιπόν, δεδομένα. Εκείνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι καλό είναι το 80% όλη αυτή τη κατάσταση που δημιουργήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια λύθηκε. Δηλαδή λύθηκε ως προς την ποιότητα του νερού. Δεν έχουμε ποσότητα νερού. Μάλιστα. Την ποσότητα μας υποσχέθηκε και ο Δήμαρχος ότι μέχρι και το Μάιο θα έχουμε το νερό με την αφαλάτωση και με κάποιες άλλες ενέργειες που μας έχει υποσχεθεί. Από εκεί πέρα μένουμε στις υποσχέσεις, γιατί θα μου πείτε και πέρσι στο κάμπινγκ το δικό μου μας είχε υποσχεθεί σαν και εσείς, σαν κανάλι και το κανάλι. Μας υποσχέθηκε ότι το Μάιο θα έχουμε νερό. Υπήρχαν πολλά πράγματα όμως που γίνανε. Δεν είμαστε υπέρ τη δικαστική οδού. Δεν είμαστε. Νερό, όχι. Πήραμε κάποιο νερό, σταμάτησαν να ρίχνουν τι γεωτρήσει αυτέ που ήταν κατά κάποιο τρόπο μολυσμένε. Και κάποια στιγμή μα φέρανε και 2-3 βιτία. Δεν γίνεται με βιτία. Δεν είναι. Τρία βιτία, αλλά δεν γίνεται. Και την περίοδο από 15 Ιουλίου μέχρι και 15 Σεπτέμβρη το νερό δεν ήταν για πόσιμο. Τώρα είναι πάλι πως για πόσιμο το νερό, γιατί δεν χρειάζεται. Δεν είναι το χειμώνα, δεν είναι πάντα πόσιμο. Ναι. Και τώρα μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Δήμαρχος. Βλέπω τον κύριο Βενετσάνο όμως ότι ακούει με ενδιαφέρον τα πολύ σοβαρά προβλήματα της περιοχής σας, τα οποία
δεν σας κρύβω ότι τα έχουμε ακούσει σχεδόν από όλες τις περιοχές. Ξέρετε κύριε Δηγορά, έχουμε με πολλά προβλήματα. Μία σχέση πελάτη και προμηθευτή. Έτσι. Πληρώνουμε για ένα προϊόν το οποίο δεν έχουμε. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε μπάνιο, τα Σαββατοκύριακα ιδιαίτερα, ανοίγει τη βρύση και δεν έχει νερό. Δεν ξέρω, θα σας θυμίσω κύριε Κινδυλίδη, τι είχε πει πέρσι, όχι το 13, το Μάιο του 12, τότε συγκέντρωσε το κάμπινγκ του κυρίου Τζιούμι ο διευθυντής, ο κύριος Μασταντονάκης. Είχε πει λοιπόν ότι η τιμή του νερού λέει, δεν εξαρτάται από την ποιότητα, αλλά από τα έργα λέει, που κάνουν υποδομών. Εγώ βέβαια δεν το κατανόησα αυτό το πράγμα. Εγώ ούτε θα πρέπει να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο όμως για να κρατάμε και το ίσο. Δεν είναι δυνατόν να ξέρεις ότι ο διπλανός σου δεν έχει νερό και εσύ να ποτίζεις τον καζόν. Δεν το συζητάμε. Φταίμε και εμείς. Βεβαίως. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμείς μέσα από το site του συλλόγου μας δίνουμε συνέχεια και υιοθετούμε και τις απόψεις και τις ΔΕΙΑ και τις οδηγίες της για το ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε, να χαλάμε, να σπαταλάμε μάλλον νερό, γιατί το νερό είναι λίγο. Έτσι, κάποιος πρέπει να τους συνετίσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν διαφωνώ, όχι, ποιος πρέπει να τους συνετίσει το ξέρω. Ακριβώς. Αν δεν το κάνει, η ΔΕΙΑ, ποιος θα το κάνει. Αλλήμον, και πρέπει να το κάνει. Έτσι. Ξέρετε, γενικότερα, θα σας πω και κάτι τώρα, γενικότερα η περιβαλλοντική συνείδηση στον τόπο μας υπολείπεται πάρα πολύ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Και πρέπει να σας πω ότι. Και σε εμάς τους πολίτες. Εννοείται. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο και για άλλο θέμα, ας πούμε, για τα σκουπίδια, για τον κανονισμό τέλος πάντων, το δημοτικό κανονισμό, προσωπικά είχα θέσει το θέμα της επιμόρφωσης και στα σχολεία και στους γονείς. Φρονώ ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και καμία παιδεία, τουλάχιστον για τις προσπάθειες που πρέπει να γίνονται εν ώψη του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πολύ νερό. Και δεν υπάρχει νερό για όλους δηλαδή. Και με τη σπατάλη που γίνεται, πραγματικά είναι κρίμα, με τη σπατάλη που γίνεται, το πρόβλημα εντείνεται. Να σας πω κάτι, συγγνώμη που σας λέω. Βεβαίως, ασφάλως που δεν τα κάνουμε. Αν δεν πληρώνει κάτι, δεν το εκτιμά. Και αυτό πώς το λέω. Εγώ έχω... Ναι, σας αλλά πω, αυτός που μπορεί να πληρώσει... Ναι, θα συνεχίσει να είναι σπάταλος. Ναι, ακριβώς. Όχι, δεν θα είναι σπάταλος. Γιατί? Πρέπει να του δώσεις την παιδεία που λέει. Α, έτσι, παιδεία, σε συνδυασμό λοιπόν. Σε συνδυασμό, να καταλάβει ότι αυτό είναι αγαθό το οποίο κάποια στιγμή θα μας λείψει. Ένα αγαθό που θα γίνει πόλεμος. Κάπου στις τρίτες χώρες πεθαίνουν παιδάκια. Εμένα αν έρθετε στο κάμπινγκ θα δείτε ότι είναι γεμάτο τα μπέλη για το νερό και τα λοιπά και μαθήματα στα παιδάκια που κάνω εγώ ο ίδιος προσωπικά τα μαζεύω και τους λέω τι είναι το νερό. Έτσι πρέπει. Τι είναι το νερό. Αλλά θέλει και έλεγχο. Η νέα γενιά, γιατί θα μπήκε στα σχολεία, η νέα γενιά γίνεται πολύ καλύτερη. Αυτό βλέπω εγώ. Έτσι, από τα νέα παιδιά των 10-11 ετών βλέπω ότι γίνεται καλύτερη. Να ρωτήσω κάτι τον Παναγιώτο τον Βενετσάνο, που είναι και ηλικιακά κοντά μου βέβαια, αλλά ας περάσουμε. Ήθελα να ρωτήσω. Δεν θα το ρωτήσεις. Υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή. Να ρωτήσω ένα λεπτό και να περιμένει. Ήθελα να ρωτήσω. Στην περιοχή των Ισθμίων, το πρόβλημα του νερού, μάλλον το πρόβλημα των τελών, των δημοτικών τελών, υφίσταται, όπως μας είπαν κάτι εκεί. Ναι, υφίσταται. Υφίσταται γιατί πληρώνουμε δημοτικά τέλη, πληρώνουμε και το φορτηγό που θα έρθει για να αδειάσει το δόθρο όταν γεμίσει. Σε καλές εποχές το πληρώναμε 20 ευρώ και τώρα που υπάρχει ανεργία... Πώς το πληρώνετε, 20 ευρώ. 20 ευρώ είναι το άδειασμα. Τι 20 ευρώ. Πληρώνανε. Το πληρώναμε. 20 ευρώ παράβαλ, το να αδειάσει το βιτίο. Ή το βόθρο. Το βιτίο. Το βιτίο για να κάνει άδειασμα. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Κάποτε. Δίναμε παράβολο. Κάποτε. Κάποτε. Ναι. Τώρα, λοιπόν, τώρα που έχουν πέσει συντάξεις, ναι, που έχει, ναι, υπάρχει ανεργία, ναι, ναι, το πληρώνουμε 120 ευρώ. Και λίγα το πληρώνετε, γιατί σε εμάς εκεί πέρα... Ένας άνθρωπος όμως που δεν έχει σύνταξη, είναι άνεργος, πληρώνει τα δημοτικά τέλη, ναι, που έχει και εδώ πρέπει να δείξει μια ευαισθησία ο Δήμος σε τρίτεγνες, σωστό, σε πολύτεγνες, σωστό, σε αμαία ποσοστό άνετο. Αυτό είναι η πολιτική που πρέπει να δείξει ο Δήμος, ναι, της πράγμαση. Και στα καταστήματα να μειώσει 25%. Και αυτό είναι μια κουβέντα, να ξέρετε ότι δεν έγινε Επιτροπή Διαβούλευσης φέτος για τα δημοτικά τέλη. Γιατί όπως θα έπρεπε, υπάρχει κρίση. Και να ακουστούν εκεί οι απόψεις των κατοίκων και των εμπόρων. Έχω μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Σας ακούμε. Μιλάω με τον κύριο Παπαγεωργίου. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Κώστα Λάμπρου λέγομαι. Μάλιστα. Είμαι από το Σκήνο. Μάλιστα, κύριε Λάμπρου. Και θα ήθελα να τονίσω στο παν, την καλησπέρα μου στο Πανεσάς. Βεβαίως. Να τονίσω ότι ουδέποτε υπήρχε πόσιμο νερό στο Σκήνο. Ουδέποτε υπήρχε. Η μοναδική δημοτική αρχή που ενδιαφέρθηκε ήταν αυτή. Και έχουμε πόσιμο νερό στο Σκήνο. Πόσιμο στη κρίση μας. Μάλιστα. Και δεν τονίστηκε. Μάλιστα. Τονίστηκε. Τονίστηκε. Χαίρομαι που το λέτε εσείς, κύριε Λάμπρου. Μισό λεπτό όμως, γιατί είπε προηγουμένως και ο κύριος Τσιούμης ότι φέτος βελτιώθηκε η κατάσταση και υπήρχε πόσιμο νερό μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ακριβώς. Σαφώς και υπήρχε πόσιμο. Λάθος. Σαφώς και υπήρχε πόσιμο. Τονίστηκε, τονίστηκε. Κύριε Λάμπρου, να σας ρωτήσω κάτι. Εκτιμάτε ότι το θέμα λύθηκε ή θα λυθεί? Εκτιμάτε ότι λύθηκε το θέμα, δηλαδή? Ορίστε. Εκτιμάτε ότι το θέμα λύθηκε? Όχι. Α. Μιλάω για το πόσιμο νερό. Ουδέποτε είχε ενδιαφερθεί δήμαρχος, η μοναδική δημοτική αρχή που ενδιαφέρθηκε πραγματικά. Μάλιστα. Έστω και αυτό. Βεβαίως. Ήταν αυτή. Βεβαίως. Τα το κέσαρι. Τα το κέσαρι. Τα δεσμευτεί ότι θα μας δώσουν και ποσότητα νερού. Μάλιστα. Όχι, έχετε δίκιο, να είμαστε ακριβοδίκαιοι και να κάνουμε την κριτική εκεί που υπάρχει. Και αν δεν το τονίσαμε. Όχι, το τονίσαμε, εντάξει, το είπαμε. Επαρκώς εννοώ, αν δεν το τονίσαμε επαρκώς εννοεί. Εννοεί, δεν το τονίσαμε επαρκώς. Εννοείται. Δεν πειράζει. Κύριε Λάμπρου, όχι. Γι' αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή για κανένα να ασκείται η κριτική εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ανάποδο θα σας έλεγα. Να τονίζουμε και να αναδεικνύουμε εκεί που πραγματικά η Δημοτική Αρχή έχει δώσει το βάρος και έχει φέρει κάτι, ένα αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Το ερώτημά μου είναι αν πιστεύετε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Όχι. Πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα? Ο κάτοικος είναι 365 ημερών. Μάλιστα. Εγώ είδα βελτίωση για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Μάλιστα. Έστω τώρα το χειμώνα πίνουμε νερό της βρύσης μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε. Δεν πίναμε ποτέ. Όσον αφορά, επειδή είμαι επαγγελματίας, όντως το καλοκαίρι με υπάρχει πρόβλημα, όλα αυτά που λένε οι συνάδελφοι Κύπροι και φίλοι μου είναι πραγματικότητα, μας έχουν υποσχεθεί ότι θα μας δώσουν λύση. Θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή. Υποσχέσεις. Κύριε Λάμπρου, να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή έχει κάνει ό,τι έπρεπε για το Σκήνο? Η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, πιστεύω, επειδή έγινε το θέμα του νερού, ασχολήθηκαν όλοι με το νερό και εκεί είναι ο πρόεδρος συλλόγου να τους πει ότι δεν έχουμε άλλο θέμα πλέον. Έχουμε πάσει όλα τα θέματα και ασχολούμαστε μόνο με το νερό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμασή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω κάτι. Να τονίσω στον καλό φίλο τον κύριο Λάμπρο, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους, ο οποίος με μένα τουλάχιστον και με πολλοί ακόμα συνεργάζεται και είναι από την ψυχή του Σχήνου. Ενεργότατος και είναι από τους ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο του. Πάλι να το πούμε, το είπαμε και πριν, ίσως να το άκουσε ο φίλος ο Κώστας. Ναι, ο Σχήνος έχει νερό πόσιμο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πρώτη φορά, διότι για πρώτη φορά μπήκαν χλωριωτές στο νερό του Σχήνου. Έτσι. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έκανε η Δημοτική Αρχή. Σαφώς είναι δεδομένο αυτό. Είπαμε και από την αρχή ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά δεν έχει βρεθεί λύση. Είχαμε 200 τον Παναγιώτη όμως. Να πω, συγγνώμη, για το θέμα της καθαριότητας που είπατε πριν. Στο Σχήνο, ο Σχήνος αυτό το καλοκαίρι ήταν ο πιο καθαρός Σχήνος που έχει υπάρξει ποτέ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί συνεργάστηκαν όλοι στο Σχήνο. Παίρναμε τηλέφωνο. Δεν βοήθησε. Συγγνώμη, εδώ έχω ένσταση. Ναι, συγχωρείτε. Βεβαίως. Γιατί το περίμενα να το πείτε. Ναι. Παίρναμε τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μουζάκη. Ναι. Για να έρθει να σας καθαρίσει. Ναι. Ενώ έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι χωρίς να τον πάρετε τηλέφωνο να τα καθαρίσει. Γιατί όχι. Παντού τα ίδια κάνει. Πω... Με συγχωρείτε, εγώ δεν δέχομαι αυτό. Είναι μια ομοιρία αυτό το πράγμα. Κύριε Γρηγοράκο, κάνετε πολύ σημαντικό λάθος. Να σας πω κάτι. Το καλοκαίρι στο Σχήνο, ο Σχήνος καθαριζόταν με την ίδια συχνότητα που καθαρίζεται η Αθήνα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Και να σας πω κάτι, όσο και να θέλει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας να καθαρίσει μια περιοχή, όσο και να θέλει, εάν εγώ δεν φροντίζω να είναι καθαρή τουλάχιστον γύρω-γύρω από το σπίτι μου, ό,τι και να κάνει δεν καθαρίζει. Άλλη είναι η αίσθησή μου, κύριε Γεμιλίδη.
Η ένστασή μου είναι ότι έρχεται και πράττει αυτό που του ζητάτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Όχι, γιατί θα σας πω ότι δεν το καταλάβατε καλά. Όχι, δεν το καταλάβατε καλά. Όχι, δεν το καταλάβατε καλά. Δεν το καταλάβατε καλά. Άλλο ήθελα να πω εγώ. Άλλο ήθελα να πω εγώ. Αντίθετα, στο παλαιό καλαμάκι σε εμάς κάτω, που υπάρχει κάμπινγκ, που είναι τουριστική περιοχή, δεν έχει πατήσει κανένας υπεύθυνος καθαριότητας η παραλία. Είχε σκουπίδια. Εδώ και 4 χρόνια δεν έχει πάτε σκάφη. Εντάξει, μην. Και σκουπίδια, πέτρες, χόρτα. Και τηλέφωνο τον πήρατε. Δεν ξέρω τι αν. Εκεί πήγαινε η ένστασή μου, κύριε Γεωργιάτη. Είναι λάθος. Δεν ξέρω. Είναι λάθος, κύριε Γεωργιάτη. Μπορώ να σα το δικαιολογήσω. Δεν θα παίρνω τον αντιδήμαρχο μου αδειά στο σπίτι του Ρεκέ. Όχι, πρέπει να γίνεται από μόνο. Δεν το καταλάβατε καλά. Είναι η δεύτερη φορά και στην προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί πάλι το ίδιο θέμα συζητήσαμε. Θα σα πω τι εννοούσα. Ο αντιδήμαρχος στέλνει τους υπεύθυνους να καθαρίσουν σε τακτές χρονικές περιόδους. Αν παρόλα αυτά, μέρα παραμέρα, παρατηρηθεί κάτι άλλο, θα έρθει την επόμενη μέρα. Έτσι, υπάρχουν περιοχές που στο Σχήνο, δεν είχε πάει ποτέ κάδος απορριμμάτων, όπως ήταν φέτος στο καλοκαίρι, και ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος έστειλε. Αυτό. Να ρωτήσω τον κύριο Βασιλείου. Δεν μπορεί να ξέρει ο αντιδήμαρχος αν κάποια στιγμή υπάρχουν κάποια σκουπίδια ή κάποιος. Τι προβλήματα πάει και νομίζω, τι προβλήματα έχει η υπεραχώρα έτσι, σε αυτά, γιατί σα βλέπω σιωπηλό τόση ώρα. Τι προβλήματα έχει η υπεραχώρα που είναι περίπου διαφορετικά ή ταυτόσιμα με αυτά που συζητάμε. Δεν είναι διαφορετικά. Δεν διαφέρουν από τα προβλήματα των άλλων δημοτικών διαμερισμάτων τα προβλήματα τη υπεραχώρα. Και εκεί έχουμε ένα δίκτυο πεπαλαιωμένο, είναι τώρα από την Δημοτική Αρχή του κυρίου Πρωτοπαπά. Μάλιστα. Τώρα άκουσα ότι γίνεται κάποια προσπάθεια να βρεθούν χρήματα και έχει κατατηθεί και μια μελέτη στην περιφέρεια για να αλλαχτεί το δίκτυο. Ναι, αυτή είναι αυτό το ΕΣΠΑ που συζητάγαμε τώρα. Ναι. Το θέμα της ασφάλειας, δηλαδή της αστυνόμευσης. Αυτά είναι τα γνωστά προβλήματα. Ναι. Με το μουσείο εκεί τι γίνεται? Με το μουσείο έχουμε, εξ όσων γνωρίζω, γιατί έτυχε να συμμετέχω σε μια εκδήλωση των φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Υπεραχώρας που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτη, αν θυμάμαι καλά. Τον κύριο Ποδοπάπα, τον Σωτήρη, τον κύριο Καραπανάγο. Ο κύριος Στατούλης είχε πει ότι ναι, το μουσείο στην Υπεραχώρα θα γίνει. Αλλά όταν ακούω εγώ τώρα τα προβλήματα του μουσείου της Ισθνίας, πιάνει μελούς κύριο Συντρώτας. Εκτιμάται ότι δεν θα γίνει δηλαδή, έτσι. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω, πάντως σε γενικές γραμμές, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει εκεί ο δρόμος μετά την Περαχώρα που είναι σε εξέλιξη? Αυτός ο δρόμος έχει σταματήσει τώρα πια εδώ και αρκετούς μήνες λόγω λήψεων χρημάτων. Λόγω λήψεων χρημάτων. Ναι. Γιώργο, μας πιέζει ο χρόνος, κάτι θέλει. Λέγοντας για το δρόμο, να πούμε ότι. Να πούμε ότι στο Σκήνο υπάρχει το πρόβλημα με το δρόμο που αναφέραμε και πιο πριν. Να πούμε ότι υπάρχει μια μελέτη της περιφέρειας σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες μας που είχε αρχικώς εκτιμηθεί 600.000 φίλες και φίλοι και τώρα έχει φτάσει περίπου 2,5 εκατομμύρια. Δύο λεφτά. Αυτό το 2,5 εκατομμύρια και από Παγιωλίου. Ναι. Είναι μια σκέψη που είχε γίνει πολύ πιο μπροστά για να γίνει εθνική εμβέλεια ο δρόμος. Μάλιστα. Υπάρχει μια μελέτη εδώ πέρα που την έχει κάνει το Πανεπιστήμιο. Μας την έχει κάνει δώρο με τη συμβολή του Συλλόγου για το δρόμο αυτόν Περαχώρα. Τον έχετε καταθέσει τη μελέτη αυτή? Όλοι την έχουν. Όχι μόνο αυτή. Έχετε καταθέσει επικαιροποιημένη αυτή? Επικαιροποιημένη. Την έχουμε καταθέσει. Να πάμε τη Δευτέρα μαζί στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να καταθέσουμε τη μελέτη. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης σε τηλεφωνική συνομιλία που έχουμε μαζί. Ψηφίσματα, δεκάδες ψηφίσματα έχουν πάει στους βουλευτές. Τη μελέτη, κύριε Τζούμι, μελέτη. Να πάμε μαζί στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Νομίζω ότι ο άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τον τόπο. Και νομίζω ότι ο Γιώργος Δέδες θέλει να βοηθήσει τον τόπο. Εδώ είναι και μπορούμε να συμβάλλουμε στη σωστή κατεύθυνση να καταθέσουμε να πάμε μαζί και σαν εκπομπή. Ο κύριος Δέδες μας είπε ότι αν η τεχνική υπηρεσία κρίνει πως είναι τόσο επικίνδυνος ο δρόμος, ο δρόμος θα κλείσει. Ωραία. Εάν κλείσει ο δρόμος, εγώ δηλώνω από τώρα ότι εμείς οι κάτοικοι από Βαμβακές, Σχήνο, Στραβά, θα κλείσουμε τη γέφυρα της Κορίνθου. Θα είμαστε μαζί σας. Να κάνει ένα επίλογο. Να πούμε στους φίλους και στις φίλες, κύριε Βασιλείου, πρωτού κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά
άλλη μια φορά να μην χαλάσουμε το χατήρι στον κύριο Τζούμι. Κύριε Τζούμι, ένα, έχετε 30 δεύτερα όμως. Το σχήνο μου θυμίζει, λέω, ναι, μια πανέμορφη γυναίκα, ναι, που δεν, την, δεν αφήνουν οι άλλες γυναίκες από φθόνο τους άντρες να τη δούνε, για να μην την ερωτευτούν. Λοιπόν, ακούστε, αυτό κύριε Τζούμι, εγώ θα υπενθυμίσω στον κύριο Κιντιλίδη ότι 28, ακούστε, 28 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, λήγει η προθεσμία για την κατάθεση για τη γαλάζια σημαία. Νομίζω ότι πρέπει να πιέσετε, θα πιέσουμε και εμείς και εγώ αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο θα προσπαθήσω να το να πιέσω να ενταχθεί και το σκήνο στη γαλάζια σημαία που θα φέρει σαν να μας ονομάσουν τις παραλίες μας. Κύριε Βασιλείου, πρωτού κλείσουμε φίλες και φίλοι, έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πέστε μας για το Σάββατο. Άλλη μια υπενθύμηση στους φίλους που πρέπει να έρθουν να ακούσουν αυτή την υπέροχη δουλειά που έχετε κάνει και που τιμά την περιοχή μας. Το Σάββατο 7 η ώρα στο συνεδριακό, το Σάββατο 7 του μηνός, 7 η ώρα το βράδυ, στο συνεδριακό κέντρο Λουτρακίου, θα γίνει παρουσίαση της μετάφρασης αυτού του βιβλίου. Μάλιστα. Θα είμαστε οι περισσότεροι εκεί για να μην μπορεί. Θα χαρώ πολύ να σας δω. Φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολλά και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Θα ξαναπούμε. Έχουμε πολλά να πούμε πάνω στο θέμα αυτό, αλλά δεν είναι. Έχουμε εντάξει, τόσα εντάξει, πολλά. Όλα τα καλά είναι λίγα. Καλό σας βράδυ. Ψηφίσματα εδώ πέρα που έχουμε. Την μελέτη αυτή.